Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο μόνος σου, μας λέει το εξώφυλλο της ταινίας του 2017 Justice League, και κάποιος θα έλεγε πως οι δημιουργοί θα πατούσαν ακριβώς πάνω σε αυτό. Με αφορμή λοιπόν την ανακοίνωση του Snyder's Cut από το συνδρομητικό κανάλι του HBO, είπα να δω το release του 2017 Justice League. Θα προχωρούσα παρακάτω, όμως η απορία στα μάτια σου δεν μου επιτρέπει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι είναι το Snyder's Cut. Θα σου εξηγήσω. Η δημιουργία του Justice League, παιδιά, ξεκίνησε από τον πολιούχο της DC, Zack Snyder. Όμως εκείνος, μετά τον ευνίδιο θάνατο της κόρης του, αποχώρησε από το project και κατευθείαν προσλήφθηκε στη θέση του ο Joss Whedon, που είναι υπεύθυνος για τη σκηνοθεσία στις ταινίες The Avengers αλλά και The Avengers Age of Ultron. Οι fans δεν πήραν ποτέ καλά αυτό το γεγονός και μετά από χρόνια διαμαρτυριών, το όνειρό τους, η επιθυμία τους έγινε πραγματικότητα και το Snyder's Cut θα βγει επιτέλους και θα δούμε ολοκληρωμένο το έργο του επιτυχημένου, θα λέγαμε, σκηνοθέτη. Και φήμες λένε πως θα κυκλοφορήσει από την συνδρομητική πλατφόρμα του HBO, είτε σε μια ταινία που θα έχει διάρκεια 4 ωρών, είτε σε 4 μέρη, κάτι σαν σειρά θα λέγαμε. Έχουμε όμως μέχρι το 21. Για τώρα πάμε να δούμε το release του 2017. Έτοιμοι! Φύγαμε! Τι είναι αυτό ρε! Εγώ στο Photoshop καλύτερα θα το αφαιρούσα το μουστάκι. Για όσους δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάω, ο Henry Cavill, δεν ξέρω πώς τον λέτε, όπως θέλετε πείτε τον, όταν κλήθηκε να κάνει κάποιες συμπληρωματικές λήψεις για το Justice League, ήταν μέρος ενός άλλου project που για αυτό το project ήταν αναγκαίο να έχει μουστάκι. Ένα μουστάκι που δεν τον άφησαν οι δημιουργοί του άλλου project να ξυρίσει και έτσι όλες οι σκηνές στο Justice League γυρίστηκαν έχοντας αυτό το μουστάκι. Ένα μουστάκι που για να το αφαιρέσουν από πάνω του στήχησε 25 ολόκληρα εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή. Παιδιά, νομίζω πως σας έκλειψαν λίγο. Μετά όμως από αυτή την ανούσια σκηνή, πάμε στην αμέσως επόμενη σκηνή που εδώ όμως έχουμε Batman, ο οποίος πιάνει έναν διαρρήκτη και τον χρησιμοποιεί για να προσελκύσει έναν σκάουτερ εξωγήινο σε μορφή κουνουπιού. Άπαπα, μη σε τσιμπήσει κανένα τέτοιο. Δεν τσιμπάνε αυτά τα μεγάλα. Τι? Ο οποίος όμως διαρρήκτης στο τέλος λέει αυτό. It's 'cause they know he's dead, right? Superman, where does that leave us? Ρε εσείς. Από πότε οι διαρρήκτες έχουν συνείδηση και τους νοιάζει τι θα απογίνει ο κόσμος και αν πέθανε ο Σούπερμαν ή όχι? Και Batman, πού πας ρε, διαρρήκτης δεν είναι αυτόν, και τον γεγκλείς τον μέσα. Το προσπερνάμε όμως αυτό, γιατί το ζουμί σε αυτή τη σκηνή είναι πως ο Batman εδώ αποφασίζει πως πρέπει να συνθέσει την Super Hero Team του. Θέλω να πω κάτι όμως εδώ παιδιά, πόσο κρίμα είναι που δεν θα δούμε αυτόν τον Batman σε μια solo ταινία. Ο Ben Affleck παιδιά, και δεν περίμενα ποτέ πως θα το πω αυτό, ταιριάζει γάντι σε αυτόν τον ρόλο. Μου θυμίζει πολύ και τον Batman από τα κόμικ, αλλά και τον Batman από την πολύ επιτυχημένη σειρά Video Games. Επίσης, παιδιά, ένα άλλο χαρακτηριστικό που μου αρέσει πολύ σε αυτή την εκδοχή Batman είναι ο Alfred, ο οποίος δεν είναι απλά ένας butler, αλλά είναι ενεργητικότατος και βοηθάει πάρα πολύ και σε όλα τον Batman. Ο Zack Snyder, παιδιά, όμως, ξέρει ποια είναι τα δυνατά χαρτιά του και τα παίζει με το καλημέρα. Γιατί? Ήδη μας έχει κεράσει σκηνή με Batman και σου κερνάει και στα καπάκια μία σκηνή Wonder Woman. Σκηνάρα κιόλας. Η οποία μπορεί να είχε αυτό. Who are you? The lasso of Hestia compels you to reveal the truth. Ρε Zack Snyder, αγόρι μου, τι τη βάζεις να εξηγεί τι είναι το λάσο της αλήθειας? Έχουμε δει Wonder Woman, το ξέρουμε. Και αυτός που δεν έχει δει και πάει να δει Justice League, πρόβλημα του άμα δεν καταλάβει τίποτα. Δεν έχω δει Wonder Woman. Πρόβλημά σου! Μπορεί επίσης και το κίνητρο του κακού να ήταν για γέλια σε αυτή τη σκηνή, όμως είναι σκηναρά. Μια σκηνή από τα χεράκια του Zack Snyder και πώς καταλαβαίνεις ότι μια σκηνή είναι του Snyder, μα και φυσικά από το slow-mo. Το έχουν καταλάβει ότι δεν έχουμε budget για το slow motion. Επόμενη σκηνή, ο Bruce Wayne πηγαίνει να βρει τον Aquaman και εδώ, εκτός από το ότι η ταινία προσπαθεί να γίνει αστεία χωρίς όμως να σε έχει προετοιμάσει για κάτι τέτοιο, η ταινία παίζει το τρίτο δυνατό χαρτί της εδώ και αφορά πιο πολύ τον γυναικείο πληθυσμό και είναι ο Jason Momoa ημίγυμνος. Στη συνέχεια έχουμε τη σκηνή του Barry Allen με τον πατέρα του και εδώ παιδιά βλέπουμε το λόγο για τον οποίο η DC δεν θα φτάσει ποτέ σε ποιότητα την Marvel.
Και μιλάω φυσικά για το συγκεκριμένο κινηματογραφικό σύμπαν και όχι για τα επόμενα που θα έρθουν. Γιατί εκεί ποτέ δεν ξέρεις. Να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ, παιδιά. Δεν είμαι ούτε Marvel fanboy, ούτε DC fanboy, ούτε DC hater, ούτε τίποτα άλλο. Είμαι απλά super hero movie fan. Και το ξεκαθαρίζω αυτό και θα σας συμβούλευα και εσείς να κάνετε το ίδιο και να μην γίνεστε φανατικοί με κάτι συγκεκριμένο. Τι εννοώ λοιπόν με αυτό που είπα λίγο πριν. Η σκηνή αυτή, παιδιά, είναι πολύ σημαντική για το σύμπαν του Flash και όσοι έχουν δει τη σειρά καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ολόκληρη η ιστορία του Flash στηρίζεται πάνω σε αυτήν τη σκηνή. Όμως εδώ, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ξεπετάνε αυτή τη σκηνή μέσα σε 2-3 λεπτάκια. Ρε παλικάρια μου εκεί στην DC, γιατί βιάζεστε τόσο να βγάλετε το Justice League? Βγάλετε πρώτα μια ταινία για τον The Flash, να τον γνωρίσουμε, να ξέρουμε ποιος είναι, να νιώσουμε πράγματα για αυτόν και μετά βγάλετε άνετα το Justice League. Η Marvel πριν βγάλει το πρώτο The Avengers είχε κάνει established όλους μα όλους τους main χαρακτήρες. Και εσύ άραζες πίσω στην καναπεδάρα σου ή στη θεσάρα σου, ρε παιδί μου, στον κινηματογράφο και απολάμβανες καθαρά την δράση. Ένας Flash που, παρόλη την ξεπέτα που προανέφερα, θεωρώ πως ήταν ένα πολύ καλό cast. Πολύ ωραίος ηθοποιός και πολύ ταιριαστός ηθοποιός για αυτό το ρόλο, πιστεύω πως και αυτούνου θα του άξιζε μια solo ταινία. Τι είναι αυτό ρε? Αυτό είναι λες και ζευγάρωσε ο Iron Man με το Vision. Για τον Victor λοιπόν, όπως μας τον αναφέρει η ταινία, θα έλεγα τα ίδια που είπα και για τον The Flash, όμως δεν θα με πείραζε καθόλου εάν αυτός ο χαρακτήρας ήταν ο μοναδικός που θα τον γνωρίζαμε σε αυτήν την ταινία. Στη συνέχεια όμως της ταινίας παρουσιάζεται ο κακός μας, ο Steppenwolf, ο οποίος εμφανίζεται από τον ουρανό και θέλει ένα κουτί. Το οποίο κουτί δεν ξέρουμε τι κάνει, δεν ξέρουμε γιατί το ζητάει, γίνεται και μία μάχη που δεν μας νοιάζει γιατί δεν ξέρουμε τι διακυβεύεται σε αυτή τη σκηνή. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Το προσπερνάμε όμως και αυτό γιατί έχουμε μπει με ανοιχτό μυαλό στην ταινία, γιατί ο Steppenwolf τελικά έχει πάρει το κουτί στην κατοχή του και ξεκλήρισε όσες Αμαζόνες προλάβαινε και λες, α, κάτσε να δούμε πού το πάει η ταινία ρε παιδί μου. Παρένθεση εδώ. Δεν με ενδιαφέρει αν εσύ που βλέπεις το βίντεο αυτή τη στιγμή έχεις διαβάσει πράγματα από τα κόμικ και γνωρίζεις γι' αυτό και ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν την ταινία. Ένα έργο κρίνεται με δεδομένο αυτά που σου δίνει αυτό το έργο ή το σύμπαν στο οποίο ανήκει. Και μιλάω για το κινηματογραφικό σύμπαν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις διαβάσει Lord of the Rings για να δεις τις ταινίες Lord of the Rings. Γιατί οι ίδιες οι ταινίες σου εξηγούν αυτά που πρέπει όταν πρέπει. Πω, τι μου το θυμίσεις τώρα, κάτσε φεύγω πάνω να τις ξαναδώ. Μα, περίμενε, θα έρθω και εγώ να τις ξαναδώ. Και αφού η ταινία σου έδειξε μια πολύ σοβαρή και σημαντική στιγμή, πάρε αυτό. My Howard is a good man. He's a provider. And these aliens are gonna probe him? Come down to the lake view and I'll stick a probe up your aliens. Το πιάνετε τι εννοώ, guys. Είναι ολοφάνερο πως αυτή την ταινία το έφτιαξαν δύο άνθρωποι πολύ ταλαντούχοι μεν, αλλά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και αισθητική δε. Ο Ζακ Σνάιντερ είναι πολύ βαρύς και δραματικός σκηνοθέτης και ο Τζος Γουίντον, παιδιά, είναι το ακριβώς αντίθετο. Με αποτέλεσμα, η ταινία να μην έχει αυτό που λέμε ταυτότητα. Και τώρα επιτέλους έχουμε τη σκηνή που η Wonder Woman εξηγεί στον Bruce Wayne τι παίζει με το κακό μας, αλλά και με τα μητρικά κουτιά, όπως εκείνη τα ονομάζει. Εν ολίγης, παιδιά, τα τρία αυτά κουτιά, μετά από την ήττα του Steppenwolf πριν χιλιάδες χρόνια, χωρίστηκαν και φυλάχθηκαν σε μυστικά και ασφαλή μέρη για να μην τα χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς. Γιατί όταν αυτά ενώνονται, μπορούν να μετατρέψουν ένα πλανήτη σε κόλαση. Και μπροστά σε αυτή την απειλή, τελικά οι 5 σούπερ ήρωες γίνονται ομάδα. Οι 4 δηλαδή, γιατί ο Aquaman, σαν γνωστός ποζεράς, ήρθε πιο μετά για να σώσει την κατάσταση. Και πάνω από αυτοί οι 5 ενώνονται και ξεκινάνε να δρουν σαν ομάδα, καταλαβαίνουν πως δεν είναι αρκετοί και πως πρέπει να αναστήσουν το Σούπερμαν για να κερδίσουν τον κακό. Καλό! Σοκίαση! Καλά! Και παίρνουν το ένα μητρικό κουτί που έχουν στην κατοχή τους και δεν το έχει βρει ακόμα ο Steppenwolf, γιατί το πρώτο το πήρε από τις Αμαζόνες και το δεύτερο από την Ατλαντίδα, με μεγάλη ευκολία θα έλεγα,
και το χρησιμοποιούν για να επαναφέρουν στη ζωή τον Σούπερμαν. Όλα καλά λοιπόν, μέχρι ο Σούπερμαν να ξυπνήσει και να αρχίσει να σπάει στο ξύλο όλη την υπόλοιπη ομάδα. Και τελικά έρχεται η Lois Lane για να τον ηρεμήσει με τη δύναμη της αγάπης. Ρε εσείς, φέρτε από την αρχή τη Lois Lane, αφού ξέρετε, δεν ακούει κανέναν άλλον. Μας όχι εσείς και θέλετε να τους τρώτε. Και από εδώ και πέρα παιδιά, η ταινία είναι γεμάτη με special effects, ξύλο και ανούσιο και ατέριαστο χιούμορ θα λέγαμε, αφού ο κακός μας έχει πλέον στην κατοχή του και τα τρία μητρικά κουτιά, αφού το τρίτο το πήρε ανενόχλητος όταν οι ήρωές μας πλακωνόντουσαν μεταξύ τους στο ξύλο. Ρε, ένας δεν σκέφτηκε να φυλάει τσίλιες να μην πάρει το κουτί. Και στη συνέχεια, ο Σούπερμαν, παρόλο που ο κόσμος καίγεται στην κυριολεξία, αυτός κάθεται και αράζει με τη Lois Lane. Άραξε φίλε, δεν είναι και ότι χάνεται ο κόσμος. Ή μήπως χάνεται. Τελικά όμως αποφασίζει να τζοϊνάρει στο team και επειδή είναι ο Σούπερμαν, σπάει για πλάκα τον κακό μας το ξύλο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και θυμάσαι το μότο της ταινίας που σου είπα στην αρχή ότι μόνος σου δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Έχει και συνέχεια. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο μόνος σου, εκτός κι αν είσαι ο Σούπερμαν. Ο απολογισμός, παιδιά. Πιστεύω πως η DC έχει πολύ μέλλον μπροστά της, απλά κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ένα reset και να χτίσει από την αρχή ολόκληρο το Cinematic Universe της. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά, πως όλο το story του Justice League είναι παραπλήσιο με το τέλος των The Avengers. Εκεί έχουμε Infinity Stones, εδώ Mother Boxes. Εκεί Thanos, εδώ Steppenwolf. Εκεί Iron Man, εδώ Batman. Thor, Aquaman. Captain America, Wonder Woman. Spider-Man, The Flash. Vision, Victor. Superman, Captain Marvel. Και γι' αυτό, παιδιά, η DC βιάστηκε, κατά τη γνώμη μου, να βγάλει το Justice League, γιατί γνώρισε πως εάν έβγαινε ταυτόχρονα με το τέλος των The Avengers, η ντροπή και γενικά η κοροϊδία θα πήγαινε προς αυτούς, γιατί είναι γνωστό πως ο κόσμος κοροϊδεύει τον κατώτερο της υπόθεσης. Και αυτό που θέλω να πω, παιδιά, είναι πως όλος ο κόσμος θα τους κατηγορούσε για αντιγραφή. Θα περιμένω όμως να δω και το Snyder's Cut, μήπως δω αυτήν την ταινία να σώζεται στο 90. Βέβαια, μετά από όλα αυτά, παιδιά, εγώ για την DC κρατάω μικρό καλάθι. Εσένα, πώς σου φάνηκε το Justice League? Ήτανε καλή ή κακή ταινία? Σου άρεσε ή όχι? Γράψε μου στα σχόλια. Επίσης, πες μου τη γνώμη σου εάν το Snyder's Cut πιστεύεις πως θα ανατρέψει αυτό το αρνητικό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.